Καλησπέρα φιλαράκια μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Είμαι ο Τζόναθαν και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας 5 συμβουλές που μακάρι να γνώριζα λίγο νωρίτερα για να έχω μεγαλύτερα αποτελέσματα με την προπόνησή μου και να μην σπαταλάω χρόνο. Για πάμε. I just bought a fucking bed. I can't believe this. Okay. Τέλεια παιδιά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, σας θυμίζω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να μου αφήσετε ένα σχόλιο με το τι πιστεύετε για το βίντεο και τι θα θέλετε να δείτε στη συνέχεια. Αφήστε μου ένα thumbs up αν σας αρέσει και κοινοποιήστε το με τους φίλους σας αν πιστεύετε ότι θα βοηθηθείτε. Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τις συμβουλές για το σημερινό βίντεο, να διευκρινίσω ότι οι συμβουλές αυτές που έχω επιλέξει έχουν περισσότερο να κάνουν με το mindset και την προσέγγιση που θα πρότεινα να έχετε στην προπόνησή σας. Φύγαμε λοιπόν. Η πρώτη συμβουλή είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνετε συχνά στον εαυτό σας και είναι το γιατί κάνω γυμναστική. Ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το κίνητρο που θέλω να πάω και να σηκώνω βάρη ή οποιοδήποτε γυμναστική κάνουμε. Και θέλω να περάσω αυτή τη συμβουλή μέσα από μια δικιά μου εμπειρία που είχα παλιότερα. Είχα μια περίοδο στη ζωή μου όπου πήγαινα στο γυμναστήριο, χτυπιόμουν με τα βάρη, μέχρι και διπλές προπονήσεις έκανα μια περίοδο και το μόνο που με ενδιέφερε ήταν ο όγκος. Ήταν να μεγαλώσω, ήταν να γραμμώσω και τίποτα άλλο. Και θυμάμαι ότι παρόλο που έβαζα στόχους, παρόλο που ανέβαινα σε βάρος, πετύχαινα τους στόχους που έβαζα για τον εαυτό μου, γυρνούσα σπίτι ανικανοποιητός και μίζερος. Δεν ήμουν χαρούμενος με αυτό που έκανα. Και σταμάτησα για λίγο και σκέφτηκα. Τι είναι αυτό που θα με παρακινήσει να κάνω τη γυμναστική για να μπορέσω και να συνεχίσω να την κάνω για μένα. Γιατί κατέληξα στο ότι με βάση το background που έχω εγώ στη γυμναστική, για το οποίο έχω φτιάξει ένα βίντεο συγκεκριμένα και υπάρχει στο description αν σας ενδιαφέρει να το δείτε, είμαι ένας αθλητής που κινείται γύρω από τη λειτουργικότητα του σώματος, τη φυσική δύναμη και ο συνδυασμός όλων αυτών. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ ξέφυγα εντελώς από το στόχο μου, τυφλώθηκα από τον περίγυρό μου ο οποίος ήταν στο γυμναστήριο, κοπανιόταν γιατί ήθελε να βγει στην παραλία και να εντυπωσιάσει τον κόσμο και τις κοπέλες για δικές τους ανάγκες, είτε είναι ανασφάλειες, είτε είναι απλά γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Πολύ σεβαστό, κανένα πρόβλημα. Απλά αυτό δεν τέριαζε στο άτομο που ήμουν εγώ. Γιατί εγώ είμαι ένα άτομο που με ενδιαφέρει η λειτουργικότητα, η φυσική δύναμη και να μπορώ να τα αναμίξω όλα αυτά. Οπότε κυνηγώντας τον όγκο, εννοείται ότι δεν θα ένιωθα ποτέ ικανοποιημένος οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να είχαμε την προπόνησή μου. Και με το που το συνειδητοποίησα αυτό και άλλαξα από το bodybuilding ή οτιδήποτε το ονομάσετε αυτό, στην καλλιστινική γυμναστική που έχει ως στόχο αυτά, δεν έχω ξανανιώσει πιο ικανοποιημένος με την προπόνησή μου, πιο χαρούμενος, γιατί μου ταιριάζει. Σε σένα μπορεί να ταιριάζει το bodybuilding γιατί όντως αυτό σε ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αναρωτηθείς πρώτα για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, για να μπεις στο χώρο, να αρχίσεις τη γυμναστική, να πετυχαίνεις στόχους και να το κάνεις για σένα και όχι για να εντυπωσιάσεις. Όχι για λάθος λόγους. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνεις και γυμναστική για μία ζωή, θα το βάλεις σαν τρόπο ζωής και δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ κανένας γιατί το κάνεις για σένα. Αυτή ήταν η πρώτη συμβουλή. Πάμε στην δεύτερη. Παιδιά, δεύτερη συμβουλή, πάρα πολύ σημαντική και το συναντάω συνέχεια σε ερωτήσεις που μου στέλνετε και με ρωτάτε στο Instagram. Και είναι να έχετε υπομονή και επιμονή με την προπόνησή σας. Να το υπενθυμίζετε συνέχεια ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έρχονται σε πάροδο χρόνου, με σκληρή δουλειά και συνέπεια. Οπότε, αντί να βάζετε ένα στόχο να καταφέρω να κάνω plans ή να καταφέρω να κάνω έλξη με ένα χέρι, αυτά απαιτούν πρώτα απ' όλα να έχετε μια πολύ καλή βάση στην προπόνησή σας, να έχετε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να αρχίζετε σιγά σιγά να προχωράτε προς αυτούς τους στόχους που είναι πιο advanced, έτσι. Οπότε, αντί να ρισκάρεις να τραυματιστείς επειδή βιάζεσαι να προχωρήσεις την προπόνησή σου, είναι πολύ καλύτερο να επικεντρώνεσαι στο να είσαι συνεπής στην προπόνησή σου, να κάνεις σωστή δουλειά, σκληρή δουλειά, γιατί πάντα, κανόνας, πάντα είναι αυτό που θα φανεί σαν αποτέλεσμα στο τέλος. Αν δουλεύεις σωστά και δουλεύεις σκληρά,
θα φανεί και στο σώμα σου και στις δεξιότητες σου και θα ανταμυφθείς γι' αυτό. Αν πας με τα μούτρα, χωρίς καμία λογική, χωρίς κανένα σωστό προγραμματισμό και καμία γνώση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τραυματιστείς. Μπορώ να το πω ότι εγώ έχω μάθει με το σκληρό τρόπο και γι' αυτό και φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα, για να γλιτώσετε χρόνο, κόπο και στεναχώρια και μιζέρια και διέξοδο από την προπόνησή σας. Ωραία, γι' αυτό θυμίζετε συνέχεια στον εαυτό σας να δουλεύετε σκληρά, με συνέπεια και να μην βιάζεστε. Τα αποτελέσματα θα έρθουνε και όταν έρθουνε θα μείνουνε. Ενώ αν τα κυνηγάς, μπορεί να έρθουν για λίγο, μετά θα τραυματιστείς, θα μείνεις ακόμα περισσότερο έξω από το χώρο και θα μείνεις πίσω σε όλα, όχι μόνο σε ένα πράγμα. Οπότε, πολύ σημαντικό, μην βιάζεστε. Υπομονή, μάγκες. Τα gains θα έρθουνε. Λοιπόν, επόμενη χρυσή συμβουλή, αγαπημένη, άλλαξε εντελώς την ψυχολογία μου και τα αποτελέσματα που είχα με την προπόνησή μου και είναι, εννοείται, να έχεις πάντα στόχους. Είτε είναι κάποια στατική κίνηση, ένα κατακόρυφο, είτε είναι κάποια δύσκολη άσκηση όπως η έλξη με το ένα χέρι, είτε είναι απλά το να ανέβετε σε κιλά στο squats, σε κάθισμα, έτσι. Οτιδήποτε είναι αυτό. Πάντα να έχετε στόχο με την προπόνησή σας για να μπορέσετε και να προγραμματίζετε το πρόγραμμά σας για να έχετε τα μέγιστα αποτελέσματα. Και επίσης, προσθέτοντας σε αυτό που μόλις είπα, προτείνω ανεπιφύλακτα να έχετε ένα τετράδιο στο οποίο σημειώνετε κάθε σας προπόνηση και όχι μόνο σημειώνετε κάθε σας προπόνηση, την σχεδιάζετε πριν πάτε στην προπόνηση. Ο λόγος είναι το ότι θα φτιάξεις ένα πρόγραμμα το οποίο καλείσαι να το εκπληρώσεις, να το τελειώσεις, γιατί το έχεις θέσει στον εαυτό σου. Ενώ αν πας στην προπόνηση και εκείνη την ώρα απλά σκεφτείς θα κάνω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από το άλλο, με το που βρεις κούρα ή κουραστείς ή οτιδήποτε, θα τα παρτήσεις και θα φύγεις. Ενώ αν έχεις πίσω τον εαυτό σου, σήμερα θέλω να πετύχω αυτό, αυτό και αυτό, θα τα κάνεις και καμιά φορά θα μάθεις ότι οπ, το τράβηξα πάρα πολύ σήμερα, δεν βγαίνει η προπόνηση, δεν είμαι αρκετά δυνατός. Ή, οχ, είμαι τελικά πιο δυνατός από ό,τι νόμιζα, παρά ήταν εύκολο. Και σιγά σιγά με τον καιρό μαθαίνεις να το προσαρμόζεις στις ανάγκες σου και να πετυχαίνεις ακριβώς τα όρια της προπόνησης που σε ενδιαφέρει. Αν δυσκολεύεστε να φτιάξετε προπόνηση και να βρείτε τους στόχους σας και να βρείτε ένα πρόγραμμα το οποίο σας ταιριάζει, κάνω και online coaching και επίσης personal training εδώ στην περιοχή της Λάρισας. Αν σας ενδιαφέρει η βοήθεια δικιά μου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Instagram, το link υπάρχει στο description. Και πριν κλείσω και πάω στο επόμενο, επίσης πολύ θετικό είναι το ότι γράφοντας τις προπονήσεις σας μπορείτε πάντα να ανατρέξετε και να δείτε σε ποια κατάσταση ήταν η προπόνηση σας πριν ένα μήνα. Μπορείς να δεις ότι έχω μείνει στάσιμος, πρέπει κάτι να αλλάξω στην προπόνησή μου. Ή το αντίθετο, να πεις ότι ανέβηκα ρε φίλε, άρα κάνω καλή δουλειά. Και αυτό να σας δώσει ένα boost και πάντα να κρατάτε την πορεία σας σταθερή προς τους στόχους σας. Πείτε μου παιδιά στα σχόλια αν αυτό το βίντεο και αυτές οι συμβουλές σας βοηθάνε για να συνεχίσω και αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο να δείτε σε επόμενα βίντεο επίσης να μου το αναφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, πάμε στην τέταρτη συμβουλή, κρίσιμη. Δεν μπορώ να επισημάνω το πόσο σημαντικό είναι να περιλαμβάνετε και αυτά στην προπόνησή σας. Γιατί όπως πολλοί ήδη γνωρίζετε πιστεύω, δεν είναι μόνο το τι δουλειά κάνεις στην προπόνηση, αλλά το τι κάνεις και μετά την προπόνηση. Όπως είναι οι παράγοντες του ύπνου, της διατροφής και της ξεκούρασης, ξεχωριστά από αυτό. Οπότε, παιδιά, και να χτυπιέστε όλη μέρα σε γυμναστήριο, δεν έχει καμία σημασία αν δεν ξαναγεμίζετε το μηχάνημα. Ο ναός σας, αν δεν τον ταΐσετε, δεν πρόκειται να μεγαλώσει, έτσι. Αν δεν τον ταΐσετε σωστά. Οπότε πρέπει να γνωρίζεις καλά τις πρωτεΐνες σου, τις βιταμίνες σου, τους υδατάνθρακές σου, τα μάκρος και οτιδήποτε χρειάζεσαι στην προπόνησή σου για να τρως ακριβώς τη σωστή ποσότητα που χρειάζεσαι. Άμα τρως παραπάνω θα παχαίνεις, άμα τρως λιγότερο θα χάνεις gains, έτσι. Ένα αυτό. Δεν θα καλύψω όλη τη διαδικασία της διατροφής, αυτό είναι ένα βίντεο ξεχωριστό από μόνο του. Αν σας ενδιαφέρει να το καλύψω, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Επίσης είναι ο ύπνος. Εννοείται ότι δεν μπορείτε να αποδώσετε ούτε στην προπόνησή σας, αλλά επίσης, ενώ κοιμάστε, το σώμα σας επαναφέρει όλους τους ιστούς που έχετε καταστρέψει στο μη σας και
βοηθάτε. Και στην ουσία αυτό είναι που συμβαίνει. Καταστρέφετε μυϊκές ίνες, φτιάχνονται στον ύπνο και στην ξεκούρασή σας και έτσι επιστρέφεις δυνατός. Αν δεν προλάβει το σώμα σας να επανέλθει και εσύ πας και το ξαναπλακώνεις, το πιο πιθανό είναι να μην βλέπεις αποτελέσματα, οι πιθανότητες τραυματισμού να μεγαλώνουν κτλ. Κτλ. Πάει λέγοντας. Και επίσης είναι και η ξεκούραση. Δηλαδή να δεν μπορείς να προπονείς 7 μέρες τη βδομάδα όλο το χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις και deload βδομάδες, όπου κάνεις διάλειμμα ή κάνεις πιο χαλαρές προπονήσεις για να δίνεις χρόνο στο νευρικό σου σύστημα να επανέλθει σιγά, στο μυϊκό σου ιστό να χτίζεται και να προσαρμόζεται σε όλη αυτή την ένταση που του δίνεις η προπόνησή σου. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι αυτό που λέω είναι και επιστημονικώς αποδεδειγμένο, αλλά το έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος. Και ήταν όταν πάλευα να βγάλω την έλξη με το ένα χέρι και είχα πορωθεί. Πλαγωνόμουν κάθε μέρα. Γυμναστική, προασκήσεις, έτρωγα σωστά, κοιμόμουν σωστά. Και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, γιατί δεν βλέπω αποτέλεσμα. Είχα μείνει στάσιμος. Ήμουν πολύ κοντά στο να πετύχω, αλλά δεν ήμουν εκεί ακόμα. Και το άφησα. Το άφησα για λίγο καιρό. Το άφησα για μία εβδομάδα, μία μισή. Και μία μέρα στην προπόνηση, λέω, κάτσε να δοκιμάσω. Και πιάνω, παιδιά, την μπάρα, τη σφίγγω δυνατά και χωρίς να καταλάβω, ξαφνικά το κεφάλι μου ήταν από πάνω. Και λέω, τι έχει γίνει, πώς γίνεται αυτό, γιατί συμβαίνει. Και είναι επειδή δεν είχα βάλει σωστά τις παύσεις στην προπόνησή μου. Οπότε, υπενθυμίζω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες αξίζει να τους περιλαμβάνετε υπόψη σας και να τους βάζετε με προσοχή στην προπόνησή σας. Πάμε στην τελευταία συμβουλή για σήμερα, η οποία είναι και αυτή κρίσιμη και έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη δικιά μου προπόνηση και σε όσων έχω διδάξει στην Δανία, στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Και παιδιά, έχει να κάνει και με την πρώτη συμβουλή, η οποία είναι να ξέρεις γιατί κάνεις γυμναστική, αλλά επίσης, όσο καλύτερα γνωρίζει τον εαυτό σου και γνωρίζεις ποιον τρόπο γυμναστικής σου ταιριάζει και περνάς καλά με αυτόν, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχεις. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εκτός από το να βρεις το είδος γυμναστικής που σου ταιριάζει, είναι πολύ σημαντικό να βρεις μέσα στο είδος που σου ταιριάζει πώς κάνεις την προπόνησή σου διασκεδαστική. Πέρα από όλες τις βασικές ασκήσεις που ναι, είναι καλό να υπάρχουν, καλό ζέστημα, μπλα 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 μπλα, είναι και το να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχουν αλλαγές για να μην βαριέσαι, να μην είναι το ίδιο κάθε φορά. Οπότε, καλείς εσύ να βάλεις τη φαντασία σου, τη δημιουργικότητά σου στην προπόνησή σου για να μπορείς να βρίσεις καινούριους τρόπους γύμνασης και με αυτόν τον τρόπο και οι μύες σου μαθαίνουν να λειτουργούν διαφορετικά, να ενεργοποιούνται διαφορετικά. Η διάθεσή σου ανεβαίνει, γιατί η γυμναστική και η προπόνηση δεν είναι το ίδιο κάθε φορά και δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Και με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματά σου είναι μέγιστα. Είναι πολύ καλύτερα από το να πηγαίνεις και να κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Εδώ είναι μια λεπτή ισορροπία από το κάνω πράγματα, τα ίδια πράγματα για ένα διάστημα, γιατί το σώμα θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί σε νέες ασκήσεις και να έχει απόδοση. Οπότε δεν σας λέω να πάτε στο γυμναστήριο και να κάνετε διαφορετικά πράγματα εντελώς κάθε φορά, αλλά να έχετε τη βάση σας και από εκεί να κάνετε μικρές καινοτομίες στην προπόνησή σας και να τις κρατάτε για τουλάχιστον μια πάροδο κάποιων εβδομάδων, για να αρχίζει το σώμα σας να ανταποκρίνεται και όντως να νιώθετε πιο δυνατή, πιο υγιής και πάει λέγοντας. Οπότε, αν θέλετε η γυμναστική να είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που το κάνω μόνο και μόνο επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι και θέλω να είμαι ωραία στην παραλία, αλλά να γίνει τρόπο ζωής, θα πρέπει να βρείτε αυτή την ισορροπία του κάνω τη γυμναστική αυτή για μένα και επίσης την εναλλάσσω και υπάρχει συνεχώς εξέλιξη με το να παίρνω καινούργιες γνώσεις αλλά και με το να πειραματίζομαι εγώ ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στην προπόνηση τη δικιά μου και σε όσον διδάσκω το έχω πολύ ψηλά σε προτεραιότητα και μέχρι τώρα οι αντιδράσεις είναι μόνο θετικές. Οπότε δοκιμάστε το και θα μιλήσει από μόνο του το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε μου ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πείτε μου στα σχόλια τι θα θέλετε να δείτε στη συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλή συνέχεια!